Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φίλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η γυναίκα στη μάχη της ενημέρωσης» στο συνεδριακό της κέντρο. Η 8η Μαρτίου είναι μια μέρα η οποία είναι από τις λίγες ημέρες, παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζονται. Στόχο ε, στόχος όλων μας ε, είναι να σταματήσει να γιορτάζεται, να μην υπάρχει λόγος πια, ή να γιορτάζεται απλώς για να προσφέρουμε ένα λουλούδι και να τελειώνει κάπου εκεί. Η δημοσιογραφία, όντως ένα δύσκολο λειτουργήμα, το οποίο απαιτεί θυσίε, καθημερινές και προσωπικές, έγινε πεδίο της ζητούμενης αυτοχειραφέτης για χιλιάδες γυναίκες. Λειτουργήμα που απαιτεί να εκτεθείς, να βρεθείς απέναντι σε ισχυρά πρόσωπα, συμφέροντα ακόμη και εγκληματικά στοιχεία ένα λειτουργήμα που απαιτεί προσήλωση και χρόνο, που το στερείς από τη ζωή σου, την προσωπική ζωή. Στη χώρα μας δεκάδες γυναίκες διέπρεψαν στη δημοσιογραφία. Κάποιε βρίσκονται και σήμερα ανάμεσά σα. Πολλέ ακόμη δίνουν καθημερινά τη μάχη τη ενημέρωση. Και νομίζω ότι αυτό που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να ακούσουμε κυρίω τη βιωματική εμπειρία από ανθρώπου που έχουν δώσει δείγματα γραφή στον χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χωρί αμφιβολία, η επίδραση των μέσων μαζική ενημέρωση στη συνδιαμόρφωση των αντιλήψεων, του τρόπου πρόσληψη, συχνά και τη συμπεριφορά μα απέναντι στα θέματα και στα μηνύματα που κοινωνούν, είναι αναδιαφυσβήτητη. Τι συμβαίνει όμω όταν η μετάδοση των μηνυμάτων μέσω των μέσων μαζική ενημέρωση φέρει ένα πρόσημο σε στερεοτυπικών αντιλήψεων και πώ αυτό θα καταφέρουμε να το εξαλείψουμε. Τα μέσα μαζική ενημέρωση το ξέρουμε, δημιουργούν πρότυπα απενεχοποιούν συμπεριφορές και περνούν μηνύματα με τόσο εύληπτο τρόπο όσο τίποτε άλλο. Για την εξέλιξη της γενικής δημοσιογραφίας από το 19ο αιώνα και την εκδοτική, δημοσιογραφική και κοινωνική δράση της Καλλιρόης Παρέν έως την ηλεκτρονική ψηφιακή δημοσιογραφία στον 20ο και 21ο αιώνα μίλησαν η δημοσιογράφος και βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλη, η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα και η λαογράφος και μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Ευαγγελία Άντζακα. Στην εκδήλωση παραχώρησε η ΕΡΤ αρχιακό τηλεοπτικό υλικό για τη ζωή και το έργο της Καλλιρόης Παρέν. Βρισκόμαστε σε μια εποχή δυναμικής ανάπτυξης του τύπου, όπου η δημοσιογραφία διαπλέκεται με τη λογοτεχνία. Στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας των κυριών, η Παρέν υπογραμμίζει ότι η Ελληνίδα πρέπει να αναλάβει τον της αναπτύξεως της αγώνα μόνη μη προσδοκώσα το σταδίο τούτο το παράπαν τη συνδρομή του ανδρός. Γι' αυτό και η εφημερίδα δηλώνει δεν δεχόμεθα έργα ανδρών. Με τα 30 χρόνια έκδοσή τη, η εφημερίδα των κυριών είναι πανευρωπαϊκά το δεύτερο μακροβιότερο φεμινιστικό περιοδικό μετά την English Women's Review που έκανε 44 χρόνια. Και ανήκω σε ένα κόμμα το οποίο είχε γυναίκα γενική γραμματέα, εκλεγμένη, σε μια χώρα όπου ακόμα συζητιέται αν ήρθε η ώρα να αποκτήσει η γυναίκα πρωθυπουργό. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν χωρί φυρί και χωρί δρεπάνη θα μιλούσαμε σήμερα για δικαιώματα ισότητα. Θα διαφωνήσω. Για τίποτα άλλο δεν έχω να διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω με τη φίλη μου τη Βάλια. Μακάρι να μην να καταργηθεί, λέει σήμερα, και πρέπει να καταργηθεί αυτό ο εορτασμό. Αποκλείεται. Από την ώρα που ντύνονται οι γυναίκε, είτε ω δημοσιογράφοι, αναγκαστικά γιατί δεν γίνεται αλλιώ, είτε ω στρατιωτέ, και πηγαίνουν στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν. Όπου μεγάλο τμήμα τη άρχουσα τάξη, που είτε είναι αστική, είτε είναι άρχουσα τη περιοχή με ιδιαιτερότητε αστικέ, δέχονται ότι αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στο Αφγανιστάν με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις γυναίκες σήμερα, να ισχύει από την απαγόρευση στην εκπαίδευση, από την απαγόρευση στο γιατρό, από την απαγόρευση στο σχολείο, μέχρι την νομιμοποιημένη κλιτοριδεκτομή σε πάρα πολλές χώρες και εξαιρετικά πολιτισμένες του Ανατολικού, του Τρίτου, του ποιου κόσμου και πώς θέλετε να τον βαφτίσω αυτόν τον κόσμο. Από τη στιγμή που το φεμινιστικό κίνημα περιορίστηκε στην πανεπιστημιακή έρευνα και την βιβλιογραφία, η κάθε μία από μας το παλεύει όπως ξέρει και μπορεί για να χρησιμοποιήσω τον στίχο του γνωστού τραγουδιού. Τα πεδία βέβαια αυτή της πάλης δεν είναι ίδια όπως ήταν μερικές δεκαετίες πριν. Οι γυναίκες δεν αγωνίζονται σήμερα μόνο για την εξίσωση των μισθών, όσο για την καταξίωση και την αναγνώριση στον επαγγελματικό στίβο Ιδίω όταν απασχολούνται σε επαγγέλματα που έχουν δημόσιο χαρακτήρα, όπω είναι αυτά τη δημοσιογραφία ή τη πολιτική. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση, προβλέθηκε βιντεομήνυμα τη γνωστή ελληνική καταγωγή ιδρύτρια και διευθύντρια σύνταξη τη Huffington Post, Αριάννα Huffington. So, this International Women's Day, we have an incredible opportunity to put a spotlight not only on the challenges facing women around the world, but Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε δημοσιογράφος και ειδική σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας Βάλια Καϊμάκη. Προσπάθησα να σταθώ στον ίδιο άξονα. Με αυτούς που αντιπροσωπεύω ή εκπροσωπώ. Αυτούς για τους οποίους δουλεύω, γράφω, ψάχνω, πηγαίνω για λογαριασμό τους κάπως, δημοσιογράφος. Διαβάζω για λογαριασμό του και προσπαθώ να ξεχωρίσω την άποψή μου από αυτό που είναι πληροφορία. Αυτό το έκανα στη δημοσιογραφία, το έκανα και στην πολιτική. Είχα πάντα το αίσθημα ότι αν δεν είσαι χρήσιμο, δηλαδή δεν κομίζει πληροφορία, τότε είναι καλύτερα να αλλάξει επάγγελμα. Στα μεγάλα κανάλια πανελλαδική εμβέλεια, περίπου μία ή δύο γυναίκε είναι ακόμα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν είναι καμία γυναίκα διευθύντρια ειδήσεων. Μιλώ πάντα για την τηλεόραση, επειδή είναι ο χώρο που τον ξέρω καλύτερα. Δεν μιλώ για εφημερίδε, ραδιόφωνα κλπ. Όχι ότι εκεί η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα αρκετό δρόμο για να κατακτήσουν οι γυναίκε την θέση που του αξίζει σε όλο το φάσμα τη τηλεοπτική δημοσιογραφία και βεβαίω εξαρτάται και από τις ίδιες να κυνηγούν και να διεκδικούν τα θέλω τους. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν δώσει τη ζωή τους και επαναστάτριε και ας ήταν υποχρεωμένες να φοράνε σαν άποψη και σαν θέση και μπουρκα και να βασανίζονται και χίλια δύο άλλα πράγματα. Υπάρχουν γυναίκες στη Δύση που έχουν τα πάντα και θεωρούν ακόμα και σήμερα ότι η προσόν για μια γυναίκα είναι να είναι καλοβαλμένη υγιής και να πηγαίνει στα σπα 7 φορές την ημέρα επειδή έχει λεφτά αλλά δεν αναγνωρίζουν το ίδιο δικαίωμα σε έναν εργάτη ή μια εργάτρια που δουλεύει κάτω από τη γη σε ορυχείο 800 μέτρα. Στην σταδιοδρομία μου, όπως και όλες οι εργαζόμενες, σε όλους τους χώρους του δουλειάς, έχω και εγώ τύχη να συναντήσω ανθρώπους που είχαν κοινωνική ευγένεια, είχαν πολιτισμό μέσα τους και ανθρώπους που δεν είχαν. Καμία σημασία δεν έχει αν θα είναι γυναίκα πρωθυπουργός ή γυναίκα πρόεδρος. Εξαρτάται τι πρεσβεύει. Φαντάζεστε να φοράει τη σβάστικα και να είναι και γυναίκα, θα είσαστε πολύ περήφανοι, γιατί και η σβάστικα γένους θηλυκού είναι. Και τη φοράνε αντρικά και γυναικεία μπράτσα, ω άλλο για να σκοτώνουν ανθρώπους.